γάμνετε, χρόνια πολλά ευτυχίζετε, χρόνια πολλά ευτυχισμένα. Να φάτε μου χτυπάνε. Εγώ θα είμαι. Και εγώ ήμουν ταξίδι, έλειπα. Ήμουν στην Αμερική. Να μου γάμνετε. Ήμουν ταξίδι στην Αμερική, μάνα μου, πια και μέσα τζι. Και μέσα με εγκλήματα με τίποτε. Ήρθα μέσα δάει, ταράξαμε. Είπα μου να μην πετάσω μέσα στα σκουπίδια όρνη θέλει λαλί μου. Αποφάγια ότι μπορεί να μαρτυρήσει ο Αλκαπώνες και με κιάουσε. Τα μέσα το έχω κλάψει, αλλάξαν το. Είσαι ένα αστυνομικό πως κάφτεν τη βάστα από σκουπίδια 15 μέρες και αντί να κάθεται μέσα στο σαλόνι, κάθεται μέσα στο μέρος και ώρες. Και ακούω τον πως τραγούδα, έχω σκάψει, για πολλές γυναίκες έχω σκάψει. Άνα, προβλήματα πολλά, μάνα μου, μπήκαμε στην Αθήνα, όσοι να μας πάρει το αεροπλάνο, έφκαλε μας την πίστη μας. Και ξέραμε, πρώτη φορά μπαίναμε στο αεροπλάνο, λέει μου, καπνίζεις, όχι σαν καπνίζεις, λέω ότι σαν καπνίζω, μάνα μου. Έκατσε με ομπρός. Ευκαινούμε στο διάδρομο να σου δείξουν ότι είναι η ζώνη καμία έτσι τσίκο ή χωρίς το αυτό. Φοητσάζουσε. Διότι σου πάει πως είναι ταξιδέψει, λέω, όσο δεν είναι πέσει το αεροπλάνο και πρέπει να είσαι ντυμένη. Άμα πέσει το αεροπλάνο, κόφτη μαζί με ντυμένη για μήνυμα, άντι τι σου. Όχι, ευκαινού μίση μου. Ένα πέσει μια μάσκα λαλί ομπρός σου και να έχει καπνού στο αεροπλάνο για την αναπνεύση στη μάσκα. Φοητσάζουσε. Μάνα μου, να μου κάνεις κύριε Κλειρίδη, είσαι καλά. Μάνα μου, δόξα το. Κράτησε και ένα δεκάλιρο πάνω σου. Έτσι κράτησε από κλειέτσι. Διότι οι προέδρες δεν κυκλοφορούν με ριάκια. Αν κραίνει να σου κοκκιάκω σε λίρ. Μάνα μου, μάνα μου. Μάνα θέλει για το πλάσμα να φάει μια ντασινόπη τσάντια να μένει εσύ. Κόξα. Πουλαρείτε, μάνα μου, πόση ώρα να κάθεσαι για μη και να σε φοητσάζουν και να σου μάχονται ό,τι προσέχετε εσύ και στο σύμβιο λαλείς και σύμφιες που κάτω πιάνεις στο σύμβιο και φτιάνουμε στο διάδρομο νόη φορείς του έτσι, εσύ λαστιχούς και από εδώ πάλι στο γυρίζεις έτσι σχέδιο και εσύ ένα λουρούι λαλεί, τραβάς το άμα να πέσει μες στη θάλασσα. Άμα πέσουμε στη θάλασσα, πού να βρω το λουρούι να το τραβώ. Και πόση ώρα για μη πιένει να κάτσαμε ομπρός, έκαχονταν οι επίσημοι, ήταν το κλάπι παμού και εσύ κουρτίνες ειδικές. Εμένα πια με λίγο ψυχά. Τράβουν την κουρτίνα να δώσει λίγο κόσμο να σκεφτούν οι αεροσυνόδους να κλείμουν τους. Ράλα λότης, άνοιξε την τυπιάνη μη λόψη σε λανή μόη κυρία μου λέτε. Σε κατεβάσουμε κάτω. Έλα λότη όνει μάνα μου ένι μπορώ εφευκένα για την κουρτίνα πάλι ήρθε ο μεγάλο λανή μου έγινε κυρία λανή μου. Καχούνται επίσημοι ο μπρος. Έλα τούτσι ο μάνα μου και επειδή καχούνται επίσημοι να δουλούσετε δεν τραβάτε την κουρτίνα. Μα προβλήματα και πώς είναι όραν για μη μάνα μου. Εκατουρήθηκα. Μα να καρτερώναν τέταρτο μισή ώρα. Είναι πιέντε το αεροπλάνο. Κι αμέ μάτσα του να κίνει τον ακίνει τον, είσαι και ένα νέκρο δίπλα μου, λέγουν του ρε νέκρο, ταράξε μάνα μου και να παρακατουρίσω. Εκαρτέρουν και η ζώνη να κάνει τίκ, έκανε με τίκ με τάκ. Έως τη γεύκη κάπου μέσα, πια πίσω πόνοι αυτή, η τουαλέτσα μην πίσω πόντο αυτό. Ξέρετε, ναι. Έμπηκα μέσα, μάνα μου, δεν ξέρω ότι κλείζε σαν κορμανίζει αυτό το μα. Κάψε και ένα φωτού, η λαρκιά ούτε θορούμε άλλο πως τώρα. Έβγαλα το μεσοφόρι, με έκατσα πας στη λεκάνη, δεν και πρόλαβα να κάτσω τρία λεπτά. Έπεσε το αεροπλάνο μες στο κενό, πάτα να διεσήκωσε με πάνω και ξανακάτσε με. Και βόλησε η λεκάνη μου μες στη λεκάνη και δεν έφτιανε η λεκάνη μου και φωνάζα ρε παιδιά. Τη λεκάνη μου και φτάρτε μου τη βοήθεια, βοήθεια τίποτε. Μάνα μου προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Αθήνα και μετά από 1,5 ώρα ήβρε μια αντιτρομοκρατική ομάδα. Και βγάλαμε και πήραμε στην ασφάλεια και κάνουμε βασανιστήρια και μέσα οιμολό, αλλά τη μου είσαι της 17 του Νιόβρη. Λέω τους όχι μάνα μου 22 του Γενάρη. Όχι 17 του Νιόβρη, 22 του Γενάρη, λέω μια μέση λύση 20 του Οκτώβρη. Να που να κάνουμε μάνα. Αλλά σε καλά ύστερα καταλάβαν το λάθος τους στην παρεξήγηση. Πήραμε, την άλλη μέρα πήγαμε να καταθέσουμε στεφάνια μέσα στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Είμαστε 6 κοτζάκαρες που είναι Κύπρο, το κάνουμε μας υποτροφία το γυροκομείο. Να πάμε στην Αθήνα 5-6 μέρες διότι είμαστε καθαρές, είναι καμνά εμπάνω μας, εστρώναμε τα κρεβάτια μας. Και πήγαμε μάνα μου για μέ που κρατήσει το στεφάνι. Και πάει να το καταθέσεις που το βάλεις, όσον και πήγα να το καταθέσεις το στεφάνι, μάνα και πέρασε μισή ώρα ας πούμε για μέ, που μάχουμε για μέ. Ήταν τα αυτοκίνητα από τη φύτε λαλί κοψάτσε και ήρθε ο Καραμαλής. Κάουλε λαλό να το δούμε και που κοντά. Και όσον είπαν ότι είμαστε Κυπρέες του Καραμαλή, μάνα μου έκαμε χαρά όπως το σιλούιν που κάνε. Ναι, ήρθε για μέ λαλί μας. Σας καλωσορίζω, γυναίκες Κύπρου. Κάουλε λαλό να μείνει μες στα χέρια μας. Θα μας κάνουν πάλι για τις 17 του Νιόβρη πάλι. Και έτσι δεν καταλαβαίνες του μάνα. Ο Καραμαλής τώρα είναι μόνο εικόνα, δεν έχει ήχο πάνω του.
Το θωρείτε που το βάλουμε στην τηλεόραση. Και μιλάω εκφορητής που κάτω και τον μάζεται. Άσα, μα τώρα, ξέρω. Πήρα μαζί με τους ούλους, είχαμε και τον Παπανδρέου, μάνα ο Παπανδρέου γίνηκε όπως το σταφίδι ο καλύτερος. Κάμε τον Τζίνι Λιάνι και πούφκανε τον πλάτο. Ο ράζι του πουκάμισο 40 νούμερο και ο λαιμός του είναι 36. Και έφυγε και το παλιό που λένε ο Παπανδρέου. Με τη συμπαράταξη και τη συμπαράσταση τη δική μας το δηλώνω εδώ και τώρα. Και έχνες του τζαμί κατευθείαν. Τζαμί ήταν το μήνυμα παλιά. Τώρα μάνα μου, σούζε όπως την κρέμα την καραμελέ και τούτος. Που χαίνε πάλι μέσα στο ψυγό και σούζε μια κουποσή μου και φκένει και αλλή σου. Με τη συμπαράταξη στο δηλώνω εδώ και τώρα. Και τώρα την υβρίσκει, πιάνει ψόπετσα πας το πόη. Μάνα. Τώρα με το συναποφασίζουμε να έχουμε πρόβλημα μια. Προχτές ο Κληρής έθελε να κάνει σεφταλιέ και τηλεφώνησε του Παπανδρέου. Και δεν τον έβρισκαν τον Παπανδρέου, είναι ποτσίνον πολλά ο άνθρωπος έμεινε νηστικό. Μα πρόβλημα, τούν το συναποφασίζουμε να μας στοιχίσει πολλά κύριε. Πού τον οικονομίδι. Κόψε εισιτήρια πιένει ο Κληρής, κόψε εισιτήρια να έρθει ο Παπανδρέου. Καίρονε πελέκι πρέρα μέσα. Σαν τον Βασιλείο Ένεση. Βασιλείου ήταν καλύτερος. Ελά λες του Βασιλείου, εγώ και η γιατρούλα αποφασίζουμε. Και τέλειωνε. Και τώρα στην Αντρούλα και λες είναι η Αντρούλα. Και να το κάνει και ο Κληρής προχτές να πει, εγώ και η Λίλα μου αποφασίζουμε. Μα καλά εμείς ξέρουμε ότι η γυναίκα σου είναι Λίλα. Εσύ κόσμο πόνι ξέρει. Προβλήματα τούτα. Να πω εγώ και η Λίλια μου αποφασίζουμε. Και όλη η μέρα κράει το κομπολό, είναι το κράει τώρα. Δεκάτηρο να είναι κράει κομπολό, δεν είναι το πέμπτο. Και όλοι τους είναι αγερμόνοι υποχρεωμένοι να κράουν το κομπολό. Έτσι είναι, βέβαια, το καράτσα με κράει το. Μάνα μου, δοξάζω τον πλάστη μου. Και πες λίγο που δίποτε πάει. Προχτές τέλη φορά που πιέσεις τον κλίτσο κύριε κλειδί μου ήταν κατάσταση. Κάει τον κλίτσο δαμέ μας στην καρέκλα και κάει σου δίπλα του. Και πες στο κομπολό τίκι 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 τίκι. Και τώρα σας η κυρία κλίτσου που μέσα στην τηλεόραση ήταν πάνω το δωμάτιο της. Και επειδή έχεις που μέσα στην πάνω, ελάτε μάντα που πέζει γιος που τσιπου κάτω. Έτσι είναι. Τόσο καιρό τον Κληρή που ήταν μες στη βουλή να χωρούσαμε τον που τη μέση και πάνω. Άμα έφυγε ο πρόεδρος έδειξε μας το ολοκληρωμένο η τηλεόραση. Που πάνω ως κάτω ας πούμε. Έβαλε του και έναν όρο του ως ο Κυπριανού για να κάνουν τη συγκυβέρνηση. Λέει του Κυπριανού, άμα κυκλοφορούμε δημόσια, πρέπει να έχουμε το ίδιο ύψος. Και γι' αυτό που κάνει τα ποτιά του έτσι σχέδιο. Όχι, δεν πως έχουν τίποτε τα ποτιά του. Όχι, κάνει τα έτσι, είναι όρος του. Βέβαια. Και φαντάστηκε ρε παιδιά, να στέκει έτσι σχέδιο ο Κληρής, να παίζει το κομπορόι τα κάτω και να μάχεται εγώ και η Λίλια μου αποφασίζουμε. Να με έξεσαι να που παίζει ποτέ που κάτω. Μάνα μου, μάνα. Έτσι είναι η μάνα. Αλλά μια και μες την πουλή διερωτούμε ρε παιδί μου, τώρα που σας είπε για τον Καραμαλή πριν που λίγο. Ποιος ο γέριμος ο Πασχαλής ήταν που γίνεται. Μάνα που γίνει το πλάσμα ήρθεν, είδεν και απήρθεν όπως ο άνθρωπος σύφουνα. Αλλά εδώ είχε ένα χρόνο που τότε, μάνα μου, ας θυμάστε που πήγαινε στο Καραμαλή, ήταν ο μόνος υποψήφιος που επισκέφτηκε την ελληνική κυβέρνηση. Είπαν του Καραμαλή, λέγονται έρχεται ο Πασχαλή, λέει τους, ποιος είναι αυτός. Λαλούν του είναι ο υποψήφιος πρόεδρος, μπορεί να πήγε πρόεδρος, λαλούν του, να ουδεχτείς. Έμπηκε μέσα στο σαλόνι για μένα, λέει ο Καραμαλής. Σε καλωσορίζω, Πασχάλη, Πασχάλη, ομνίως ο πρόσωπος. Λέει το Πασχαλής. Σε καλωσορίζω. Δεν αντελήφθηκα τι είπες. Ήταν ώστε να ξεκινήσει. Και ύστερα ευκάλαν κοινών ανακοινωθέν ότι συμφωνούν σε γενικές γραμμές για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Άρα με πελάνουν τα πλάσματα είναι να μου είπαστε. Γελάτε μάνα μου, γελάτε έτσι σχέδιο. Το ξάδε τον πλάστη. Σ' αρέσει το παπούτσι κύριε Καλάνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε μάνα μου. Γελάτε, δεν ξέρετε ποια είμαι όμως και γελάτε. Θα σας πω ποια είμαι να φιέτε όλοι που δάμε σαν. Είμαι Κύπρος ρε η μάνα σας ρε. Που δώκετε όλοι πάνω μου και κάμετε μέσα από κοτσάρ και με κάμετε. Επαρέλεισε το μισό κορμί μου σε 19 χρόνια και δεν κάνετε τίποτε. Ο ένας βουρά που ποτσί, ο άλλος βουρά που ποτά. Όχι παίρνουμε στον γιατρό διά μου φάρμακα ψαλεύκη με, ο άλλος διά μου έτσι φάρμακα. Παίρνουμε όλη μέρα στον Πούτρον Κάλλη και τόσο Πούτρος μέρα μου, δεν όνομα τον Ευκάλλης. Ναι, έλειπε να τον κάνουν Αντρέα τίποτε, Πούτρον Κάλλη.
Όπως να μένει σε τέλεια πούτρος. Και μοιράζουν το κορμί μου, ένας θέλει τη γραμμή μου, άλλος είναι η γραμμή του κόπη, είναι η γραμμή του βαρχάει. Ο ένας θέλει το βυζί μου, ο κέρα, ο καμίρα, βαγκά το δάω, ή του είναι δικό μου, το βγάλω πάνω, μα γίνεται το βυζί να πάρεις πίσω, δεν πάει. Θέλω να τους παίξω τους ζούλους έναν τραγούδι, μάνα. Αφιερωμένος σε ούλους. Μάνα μου, τόσο μάτσις που εμπονεί. Μάνα μου, μάτσις είναι ο έχω κλάψει της Κύπρου. Που την ημέρα μπόφκει και μποτούν τον πρόεδρο, μάνα μου. Τούν το πλάμα να μα μιλήσει, λαλείς, άμα κλαίει τώρα, άμα γελά. Ψυχισμένη κατάσταση, ευκένει και λαλεί σου. Εμείς τα δημοκρατικούς συνεχεργούς. Μάνα μου, του παίξουμε και τούτο έναν τραγούδι. Τα σφαλματά ήταν πολλά, γλιν 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 γλιν. Τα πιο πολλά για μένα, εσύ μου πήρες την καρδιά. Και έχω μονόν εμένα, έχω κλάψει. Για πολλές πελάρες έχω κλάψει. Μα δεν είπα τίποτε. Γλιν 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 γλιν. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Και μια και... Είμαι στη Βουλή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ακρόασή σας. Είμαι μπροστά στην κυβέρνηση, μπροστά στους βουλευτές, να πω στον κύριο Κλειδίδη ότι πρέπει να περιοριστεί στα προεδρικά του καθήκοντα. Και να μην λέει ανέκδοτα. Έκοψε κορδέλα ανέκδοτων, επειδή μπορεί ανέκδοτο, δεν χάσαμε τη δουλειά μας, εμάς έπεσε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.